Χαίρετε εν κυρίω πάντοτε, αγαπητοί μου εν Χριστώ αδελφοί. Με τη χάρη του Θεού είμαστε και πάλι μαζί σε μία ακόμη συνάντηση για να μιλήσουμε για το Ευαγγέλιο της Κυριακής της Τυρινής. Όσο μεγάλη είναι η αρετή της υπακοής στον νόμο του Θεού, τόσο μεγάλο κακό είναι η παρακοή. Αυτά μας θυμίζει η Εκκλησία μας την Κυριακή της Τυρινής, προβάλλοντάς μας τους δύο πρώτους που παρήκουσαν τον νόμο του Θεού, τους πρωτοπλάστους Αδάμ και Έβα. Στο άνοιγμα της πύλης των αγώνων της Αγίας και Μεγάλης της η ανάμνηση της εξορίας του Αδάμ και της Έβας από τον Παράδεισο είναι το μεγαλύτερο παράδειγμα μετανοίας. Επειδή λοιπόν το ανθρώπινο γένος τόσα κακά έπαθε από την παρακοή των πρωτοπλάστων Αδάμ και Έβας, οι θειότατοι πατέρες όρισαν την νηστεία, ώστε αυτό που αστόχησαν να κάνουν εκείνοι, να το πετύχουμε εμείς δια της νηστείας. Η παράβαση του Αδάμ ήταν η αθέτηση της εντολής της νηστείας. Τους είχε πει ο Θεός, «Από όλους τους καρπούς του παραδείσου μπορείτε να φάτε», εκτός από τους καρπούς του δένδρου της γνώσεώς του καλού και του κακού. Τους εξαπάτησε όμως ο σατανάς, πρώτα την Εύα και η Εύα έπειτα έδωσε στον Αδάμ να φάγει, διότι του είπε ο σατανάς ότι εάν φάτε από τον καρπό αυτό, θα γίνετε σαν τον Θεό όμοιοι του και ο Θεός δεν το θέλει αυτό, τους είπε ο σατανάς και ενώ τα είχαν όλα οι πρωτόπλαστοι και ζούσαν πραγματικά μέσα στην αγάπη του Θεού, εξαπατήθηκαν από τον σατανά. Έδειξαν δηλαδή πλεονεξία. Δεν τους έφταναν τα όσα τους είχε δώσει ο Θεός, ήθελαν και το κάτι παραπάνω. Αυτό πολλές φορές αγαπητοί μου αδελφοί το κάνουμε και εμείς. Ο Θεός μας έχει δώσει τα πάντα, αλλά εμείς επιμένουμε με το εγωιστικό μας θέλημα και θέλουμε και το κάτι παραπάνω. Δεν πρέπει όμως. Πρέπει να είμαστε ικανοποιημένοι με τα όσα μας έχει δώσει ο Θεός. Γιατί όσα μας έχει δώσει ο Θεός είναι όσα χρειάζεται η ψυχή μας. Να μην ζητάμε περαιτέρω πράγματα. Διότι μπορεί αυτά τα οποία εμείς ζητάμε από το Θεό να είναι καταστροφικά για την ψυχή μας. Και γι' αυτό ο Θεός να μην μας τα δίνει. Εξορίστηκαν λοιπόν οι πρωτόπλαστοι από τον Παράδεισο, διότι αθέτησαν την εντολή της νηστείας. Γι' αυτό και οι πατέρες όρισαν την Κυριακή της Τυρινής, μία ημέρα πριν την είσοδό μας στην Μεγάλη Τεσσαρακοστή, την ανάμνηση της εξορίας των πρωτοπλάστων, για να μας τονίσουν πόσο μεγάλη αρετή είναι η νηστεία. Ο Αδάμ εκδιώχθηκε από τον Παράδεισο και κάθισε απέναντι και έβλεπε τον άγγελο όπου με την πύρινη ρομφέα φρουρούσε την είσοδο του παραδείσου και έλεγε «Αλίμονο, τι έπαθα ο ταλέπορος εγώ, μία εντολή παρέβην και έχασα όλα τα αγαθά του δεσπότου και την θεία παρουσία». Θρηνή ο Αδάμ και τα δάκρυα αυτά του πρωτοπλάστου τα θυμίζει σε μας η εκκλησία μας, για να γίνουν αιτία σωτηρίας σε εμάς και να μας παρακινήσουν στο να νηστέψουμε και να λάβουμε όλα αυτά τα ουράνια αγαθά. Όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, με ταπείνωση και χαρά, δόθηκαν σε αυτόν τον αγώνα της νηστείας και της στέρησης κάθε επίγειας απόλαυσης. Η νηστεία μας, αγαπητοί αδελφοί, δεν πρέπει να γίνεται τυπολατρικά, επειδή πρέπει δια της βίας να το κάνουμε. Ο Θεός δια της βίας δεν θέλει να κάνουμε τίποτα. Η νηστεία είναι αρετή και αρετή που γίνεται με την βία δεν είναι αρετή. Η νηστεία είναι ένας θεοσύστατος θεσμός, όπως φαίνεται από την εξορία των πρωτοπλάστων και είναι αναγκαίος για την σωτηρία μας. Και τώρα ας στην περικοπή μας κατά Ματθαίον κεφάλαιο έκτο, στίχη 14 έως 21, για να δούμε τι ακριβώς λέει ο Κύριος περί της νηστείας και περί της αγάπης που πρέπει να έχουμε μεταξύ μας όλοι οι άνθρωποι. Πρωτίστως το πρωτότυπο κείμενο, όπως το έγραψε ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Ματθαίος και στην συνέχεια μία σύντομη ερμηνεία. Είπε ο Κύριος, εάν αφήτε τις ανθρώπις τα παραπτώματα αυτών, αφήσει και ημίν ο πατήρ ημών ο ουράνιος, εάν δε μη αφήτε τις ανθρώπις τα παραπτώματα αυτών, ουδέ ο πατήρ ημών αφήσει τα παραπτώματα ημών. Όταν δεν ιστεύετε, μη γίνεσθε όσπερ οι υποκριτέ σκυθροποί. Αφανίζουσι γάρ τα πρόσωπα αυτών, όπως φανώσι οι της ανθρώπης νηστεύοντες. Αμήν λέγω ημίν ότι απέχουσι των μισθών αυτών. Σι δεν νηστεύον, άλλοι σου την κεφαλήν και το πρόσωπον σου νύψε, όπως μη φανεί στις ανθρώπινε νηστεύον, αλλά το πατρίσου το εν το κρυπτό, και ο πατήρ σου ο βλέπον εν το κρυπτό, εν το φανερό μη θησαυρίζετε η μην θησαυρού επί της γης, όπου σύς και βρώσεις αφανίζει και όπου κλέπτε διορίσουσι και κλέπτουσι. Θησαυρίζετε δε η μην ενουρανό, εν ουρανό, όπου ούτε σύς ούτε βρώσεις αφανίζει και όπου κλέπτε ού διορίσουσιν ούτε κλέπτουσιν. Όπου γαρεστίν ο θησαυρός ημών, εκεί έστε και η καρδία ημών. Ο Κύριός μας, αγαπητοί φίλοι, με τα λόγια του Ευαγγελίου της σημερινής Κυριακής, μας υποδεικνύει μερικά από τα χαρακτηριστικά της γνήσιας της αληθινής εν Χριστώ ζωής, με την οποία ευαρεστείτε ο Θεός. Και επειδή από αύριο εισερχόμεθα εις την Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστήν, κατά την οποία η μητέρα μας η Εκκλησία μας προσκαλεί σε εντονότερα πνευματικά γνωρίσματα, Επίκαιρα οι πατέρες καθόρισαν να διαβάζετε η περικοπή αυτή που ακούσαμε από το καταματθέον Άγιο Ευαγγέλιο. Αρχικά μας μιλάει για το καθήκον που έχουμε να συγχωρούμε εκείνους που μας έκαναν οποιοδήποτε κακό. Είπε ο Κύριος, «Εάν συγχωρήσετε εκείνους που σας φταίνε, θα συγχωρήσει ο επουράνιος πατέρας σας και τις δικές σας αμαρτίες». Εάν όμως εσείς θυμάστε το κακό που σας έκαναν οι άλλοι και δεν τους συγχωρείτε, τότε δεν θα συγχωρήσει κατά δικά σας αμαρτήματα ο επουράνιος πατέρας σας. Με τον τρόπο αυτό ο Χριστός μας φανερώνει πόσο αποστρέφεται την μνησικακία. Άνθρωπο που δεν συγχωρεί τους άλλους ανθρώπους, δεν θα τον συγχωρήσει και ο Θεός. Συνεπώς, αγαπητοί αδελφοί, από εμάς εξαρτάται να μας συγχωρήσει ο Πανάγαθος Κύριος και θα μας συγχωρήσει εάν και εμείς συγχωρήσουμε τους άλλους. Άρα για εμείς είμαστε δίκαιοι και άμεμτοι ενώπιον του Κυρίου. Δεν οφείλουμε και εμείς πάρα πολλά στον Κύριο. Καθημερινά δεν παραβιάζουμε τον Θείο νόμο Του. Κι όμως ο Θεός περιμένει την μετάνοιά μας εάν δείξουμε έμπρακτη μετάνοια ενώπιον του Θεού και συγχωρήσουμε όλους αυτούς που μας έφτεξαν, τότε θα μας συγχωρήσει και ο Θεός. Έπειτα ο Κύριος αναφέρει την νηστεία. Όπως είναι γνωστό, η νηστεία είναι εντολή του Θεού. Είναι θεσμός ιερός, τον οποίον τήρησε και ο ενανθρωπής σας Υιός του Θεού, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, όταν νήστεψε σαράντα ημέρες μετά από την βάπτισή του, εκεί πάνω στο όρο των πειρασμών. Νιστή ατήρησαν οι προφήτες, οι Απόστολοι και όλες οι γενναίες των πιστών. Επί παραδείγματι θυμηθείτε τον προφητάνακτα Δαβίδ, όταν διέπραξε την διπλή αμαρτία, φόνου και μοιχείας, Δια του προφήτου του Θεού Νάθαν ήλθε σε μετάνοια ο προφητάνακτας Δαβίδ, φόρεσε πένθιμα ρούχα, έβαλε στην κεφαλή του στάχτη και κράτησε νηστεία. Με χρυσό του έλαβε ειδοποίηση από τον Θεό ότι συγχωρήθηκαν οι αμαρτίες του. Βεβαίως η εντολή της νηστείας έχει και τις εξαιρέσεις της και τι εννοούμε με αυτό. Εκείνος ο οποίος έχει σωματική υγεία και δυνάμεις οφείλει να νηστεύει. Εκείνος όμως ο οποίος είναι ασθενής και παίρνει φαρμακευτική αγωγή δεν υποχρεώνεται να νηστεύει, αλλά σύμφωνα με τον κανόνα της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου μπορεί να καταλύσει την νηστεία. Χρειάζεται όμως προσοχή. Αυτός ο οποίος από σωματική ασθένεια αναγκάζεται να καταλύσει την νηστεία, να προσέχει να μην σκανδαλίζει τους άλλους, και να μην εμφανίζεται ότι δήθεν περιφρονεί την νηστεία, αλλά και εκείνος που νηστεύει να μην επιδεικνύεται και καμαρώνει και να μην ζητεί από τους ανθρώπους να τον επενούν. Μόνο τότε θα τον ανταμείψει ο Θεός. Διαφορετικά, εάν διασαλπίζει το ότι νηστεύει για να τον επενούν οι άνθρωποι, αυτός παίρνει τον μισθό του και την ανταμοιβή του για την νηστεία του, από τους επένους των ανθρώπων. Όπως μας το λέει ο Χριστός μας πάρα πολύ ξεκάθαρα, όταν νηστεύετε, μην γίνεστε σαν τους υποκριτές σκυθρωποί, γιατί αλλοιώνουν τα πρόσωπά τους για να φανούν στους ανθρώπους ότι νηστεύουν. Αλήθεια σας λέγω ότι έχουν πάρει τον μισθό τους. Έχουν ήδη ανταμυφθεί από τον θαυμασμό και τον έπαινο των ανθρώπων. Αυτός ο οποίος επιζητεί τον έπαινο από τους ανθρώπους, δεν θα λάβει τον έπαινο από τον Θεό. Και συνεχίζει ο Κύριος, «Εσύ όταν νηστεύεις, άλυψε με έλεο τα μαλλιά σου και πλύνε το πρόσωπό σου, για να μην φανεί στους ανθρώπους ότι νηστεύεις, αλλά για να σε δει ο πατέρας σου, ο οποίος είναι εκεί στα κρυφά, ο Θεός ο οποίος είναι πανταχού παρών και βλέπει αυτά που κάνουμε στα κρυφά και θα μας τα ανταποδώσει φανερά κατά την Δευτέρα Παρουσία. Και ο Χριστός προσθέτει και ένα τρίτο. Λέγει «Μην μαζεύετε για τον εαυτό σας επίγειους θησαυρού. Τα διάφορα υλικά που αποθηκεύουν και θησαυρίζουν οι άνθρωποι πάνω στην γη, Φθύρονται και σαπίζουν. Είναι ο σκόρος που τα κατατρώγει και η σκουριά που τα αφανίζει. Υπάρχουν ακόμη και κλέφτες και διαρρήχτες που τα κλέβουν. Όχι λοιπόν τέτοιους επίγειους φθαρτούς θησαυρού, αλλά να μαζεύετε θησαυρού στον ουρανό. Και τι εννοεί ο Κύριος με αυτό. Μας λέγει, να δίνετε ελεημοσύνες στους φτωχούς και στους πάσχοντες, να εργάζεστε την αρετή, να κάνετε ό,τι καλό μπορείτε. Τα καλά αυτά έργα σας δεν χάνονται, αλλά αποτελούν θησαυρό που φυλάσετε με ασφάλεια στον ουρανό. Εκεί ούτε σκόρος, ούτε σύψη, ούτε σκουριά τα αφανίζουν. Εκεί στον ουρανό κλέφτες δεν υπάρχουν. Τα αγαθά εκείνα είναι μόνιμα και ασφαλή. Τέτοιου θησαυρού πνευματικού να θησαυρίζετε στον ουρανό, για να είναι και η καρδιά σα προσκολλημένη στον Θεό και στα ουράνια αγαθά. Να μαζεύουμε δηλαδή μετοχές στην τράπεζα του ουρανού με τα καλά μα έργα, ό,τι μπορεί ο καθένα το καταδύναμιν, την ελεημοσύνη προ του φτωχού, είτε ηλική είτε πνευματική και όλα τα άλλα έργα πίστεως και αγάπης προς τον συνάνθρωπο, όπως μας συμβουλεύει ο Κύριος στο Ιερό Ευαγγέλιο. Και κλείνει ο Χριστός μας την διδασκαλία Του, λέγοντας «Όπου γάρεστην ο θησαυρό ημών, εκεί έστε και η καρδία ημών. Γιατί όπου είναι ο θησαυρό σας, εκεί θα είναι και η καρδιά σας». Ο θησαυρό των πλουσίων είναι το χρήμα. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να υπηρετεί και τον Θεό και τον Μαμονά, διότι τα συμφέροντα αυτών των δύο είναι αντίθετα. Γι' αυτό μας λέει ο Χριστός ότι η φιλία του κόσμου και του κοσμικού φρονήματος με τον πλούτο, τα επίγεια αγαθά, όλα τα παρελκόμενα του κοσμικού φρονήματος, όλα αυτά είναι έχθρα ενώπιον του Θεού. Ο Χριστός δεν κατακρίνει τους πλουσίους που βλέπουν το χρήμα ως μέσον ανακούφισης για τον πάσχοντα συνάνθρωπο, αλλά κατακρίνει τους δούλους του πλούτου. Πλούσιος ήταν και ο Αβραάμ, αλλά φιλάνθρωπος και δίκαιος ενώπιον του Θεού. Πλούσιος ήταν και ο Μέγας Βασίλειος, αλλά το χρήμα το έβλεπε ως μέσον για να ανακουφίζει τους πάσχοντες, γι' αυτό και ίδρυσε την Βασιλιάδα όλα τα υπόλοιπα κοινοφελή ιδρύματα για να εξυπηρετήσει τον συνάνθρωπο, όπως και ο Ιερός Χρυσόστομος και πάρα πολλοί άλλοι Άγιοι της Εκκλησίας μας, οι οποίοι ήταν πάρα πολύ πλούσιοι, όπως ο Άγιος Ιωάννης ο Ελεήμων, από του οποίου τα χέρια πέρασαν εκατομμύρια χρυσά νομίσματα, κι όμως δεν κράτησε ούτε ένα για τον εαυτό του. Όλα τα έδωσε για να διακονίσει τους φτωχούς και τους εμπεριστάτους ανθρώπους. Περισσότερο λοιπόν από κάθε άλλη εποχή, τώρα που εισερχόμεθα στην περίοδο της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής, καλούμαστε να συγχωρήσουμε από τα βάθη της ψυχής μας όσους τυχόν μας έβλαψαν ή μας αδίκησαν. Ας εφαρμόσουμε όλοι όσο μπορούμε το καταδύναμιν την εντολή της νηστείας». Όλοι όμως ας νηστεύσουμε και από την αμαρτία. Θα κάνουμε την νηστεία με τις τροφές όπως ορίζει η Εκκλησία μας, αλλά όμως θα κάνουμε και πνευματική νηστεία. Όπως λένε και τα τροπάρια της Εκκλησίας μας, νηστεύσομεν αδελφοί σωματικός, νηστεύσομεν και πνευματικός. Γιατί υπάρχουν ορισμένοι αιρετικοί μέσα στο ίντερνετ που γράφουν ότι φέτος νίστεψε από την κατάκριση, από την πονηρία, κάνε τα καλά έργα προς τον συνάνθρωπό σου και άφησε την νηστεία. Ω, υποκριτέ άνθρωποι, υποκριτές είναι όλοι αυτοί διότι θέλουν να φέρουν τον νόμο του Θεού στα μέτρα τους» ταύτα έβη ποιήσε, κακήνα μη αφιένε. Θα τα κάνουμε και αυτά, θα κάνουμε και σωματική νηστεία, αλλά και πνευματική. Και πρωτίστως να συγχωρήσουμε όλους αυτούς που μας έβλαψαν, γι' αυτό και η Κυριακή της Τυρινής ονομάζεται και Κυριακή της Συγχωρήσεως. Το εσπέρα της Κυριακής της Τυρινής τελείται ο πρώτος κατανυχτικός εσπερινός, ο οποίος λέγεται και εσπερινός της συγνώμης ή της συγχωρήσεως. Και με τον τρόπο αυτό, ζώντας εν Χριστώ Ιησού, μην κρατώντας μνησικακία εναντίον όσων μας έφτεξαν και εργαζόμενοι του αγαθών το καταδύναμιν ο καθένας μας, με τον τρόπο αυτό θα θησαυρίσουμε θησαυρούς στον ουρανό, αιώνιους θησαυρούς τους οποίους, θα μας χαρίσει ο Κύριος πλουσιοπάροχα στην αιώνια βασιλεία Του. Και προτού κλείσει η σημερινή εκπομπή μας, ας μιλήσουμε για το υπέροχο τροπάριο της Εκκλησίας μας, το οποίο ψάλεται στον όρθρο της Κυριακή της Τυρινής. Είναι γνωστό σε αρκετούς και ψάλεται στον ήχο πλάγιο του πρώτου το στάδιον των αρετών η νέοκτε. Η βουλόμενη αθλήσε εισέλθετε. Αναζωσάμενοι των καλών της νηστείας αγώνα, οι γάρ νομίμως αθλούντες δικαίως στεφανούντε και αναλαβώντες την πανοπλία του σταυρού το εχθρό αντιμαχισόμεθα, Ως στίχος άρρηκτον κατέχοντες την πίστην και ως θώρακα την προσευχήν και περικεφαλαίαν την ελεημοσύνην, αντί μαχαίρα στην νηστείαν ή τη εκτέμνη από καρδίας πάσαν κακίαν, οποιον ταύτα των αληθινών κομίζεται στέφανον παρά του παμβασιλέως Χριστού εν τη ημέρα της κρίσεως. Το οποίο σε απλή ερμηνεία σημαίνει το στάδιο των αρετών Δηλαδή η περίοδος της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής έχει πλέον ανοιχθεί. Όσοι λοιπόν έχουν σκοπό να αγωνισθούν τον καλό της αρετής αγώνα, ας εισέλθουν στο στάδιο τούτο του πνευματικού αγώνος. Και για να πετύχουν την νίκη στον αγώνα αυτό πρέπει εξάπαντος να ζωσθούν τον καλό της νηστείας αγώνα, να περιβληθούν όπω ο Παλαιστή φορά την ζώνη του. Έτσι και εμεί οι Χριστιανοί καλούμαστε να περιβληθούμε σαν ζώνη την αρετή της νηστείας. Η νηστεία πρώτα-πρώτα είναι ο νόμιμος και κανονικός αγώνας και ας γνωρίζουμε ότι εκείνοι που αγωνίζονται και αθλούν σύμφωνα με τους όρους και τους κανόνες του καλού αγώνος, αυτοί νικούν και έτσι στεφανώνονται με ουρανίους στεφάνους. Έπειτα οι αθλητές, αφού αναλάβουμε την πανοπλία του Σταυρού του Σωτήρος Χριστού, με την ακατέσχυντη δύναμη του Σταυρού θα δώσουμε την μάχη κατά του εχθρού διαβόλου και θα τον νικήσουμε. Ας λάβουμε όμως υπόψη μας και αυτά, ότι σαν τείχος που δεν ραγίζει και δεν πέφτει ποτέ, πρέπει να έχουμε την πίστη την ακρά αδαντή σωτήρα μας Χριστό. Σαν θώρακα που θα μας προστατεύει από τα φαρμακερά βέλη του πονηρού, να έχουμε την θερμή και αδιάλειπτη, την συνεχόμενη δηλαδή προσευχή μας. Σαν περικεφαλαία που θα ασφαλίζει το κεφάλι μας από τα χτυπήματα του εχθρού, την ελεημοσύνη. Αντί μαχαίρας θα έχουμε την νηστεία, η οποία ξεριζώνει από την καρδιά μας κάθε κακία. Όποιος λοιπόν τα κάνει όλα αυτά και έτσι πάνωπλος βγαίνει στον αγώνα του πνεύματος και μπαίνει στο στάδιο των αρετών, το οποίο έχει ήδη ανοίξει, αυτός θα λάβει τον ουράνιο αυτόν Στέφανο από τον Παμβασιλέα Χριστό κατά την ημέρα της μελούσης κρίσεως». Στο σημείο αυτό η εκπομπή μας ολοκληρώθηκε. Να είστε όλοι και όλες καλά, ο Θεός να σας ευλογεί και να σας αγιάζει πάντοτε, να έχουμε καλό στάδιο των αρετών, καλή μετάνοια έμπραχτη και με το καλό να αξιοθούμε να εορτάσουμε και την Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα και να φτάσουμε στην σωτήρια του Χριστού Ανάσταση. Καλόν αγώνα, καλή μετάνοια, καλή Αγία και μεγάλη Τεσσαρακοστή, εν Αγίο Πνεύματι, εν Αγάπη και Αληθεία. Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε. Εξομολογήσω ή Κύριε, εν όλη καρδία μου, διηγήσω με πάντα τα θαυμάσια. Oh, Το σταυριον τον αρετων ειναι εοκτε η βουλομενη αθλιση Through. και ως φορακα την προσευχη και περι